Στη σημερινή της συνεδρία, η Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε την πρώτη τεσσάρο έργο της επαρχίας Πάφου, όπου τα πλήστα χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες αδικαιολόγητα. Κάποια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και κάποια παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Είναι σαφές ότι, χωρίς ικανοποιητικά έργα και χωρίς αναβαθμίσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης και ευημερίας της επαρχίας Πάφου φθήνει και γι' αυτό κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Το πρώτο έργο που απασχόλησε και που αφορά τους εμποριοβιομήχανους της επαρχίας είναι η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της κατασκευής γέφυρας στη βιομηχανική περιοχή Μεσόγειος και Τρεμιθούσας. Παρά την αντιπερόληπτη καθυστέρηση που είχε το έργο, όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι, θα υποβληθούν οι προσφορές την 1η 12 του 2023. Το έργο θα κοστίσει περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 54 εβδομάδων. Δεύτερο έργο που απασχόλησε είναι η ανάγκη για ευθυγράμμιση του δρόμου πόλης Χρυσοχούς Αργάλας. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος με μεγάλη χρήση του που έχει αιματοβαφτεί πολλές φορές. Από το 2012 ξεκίνησαν οι διαδικασίες, χωρίς όμως να προχωρήσει το τμήμα σε ζήτηση προσφορών λόγω της οικονομικής κρίσης και έλλειψης πιστώσεων. Έκτοτε ζητείται ερπής. Τρίτο στη σειρά συζητήθηκε η προόδος των κατασκευαστικών έργων της πρώτης φάσης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και οι διαδικασίες για την προσφοριοδότηση της δεύτερης φάσης. Επειδή διαφάνηκε να υπάρχει καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, ζητήθηκε από τον εργολάβο να υποβάλει ενημερωμένο πρόγραμμα εργασιών, το οποίο παρουσιάζει καθυστέρηση 5 μηνών. Το Υπουργείο έχει απορρίψει τη θέση του εργολάβου και θεωρεί ότι η καθυστέρηση ανάγεται σε επιαιτειότητά του. Αναφορικά με τις διαδικασίες της δεύτερης φάσης, έχουν συμπεριληφθεί στον προπολογισμό του 2024 πρόνοιες για κάλυψη των δαπανών, για αναθεωρημένη περιβαλλοντική μελέτη και για επικαιροποίηση και προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Εάν εξασφαλιστεί η έγκριση του έργου, θα μπορέσει να ενταχθεί στους επόμενους προϋπολογισμούς η δεύτερη φάση αμέσως μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης. Τέλος, εξετάστηκαν και καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον δρόμο αεροδρομίου του Ιστικής Περιοχής κάτω Πάφου. Ο δρόμος αυτός έχει μείνει στα συρτάρια λόγω άρνησης από την περιβαλλοντική αρχή. Πρέπει όμως να βρεθεί χρυσή τομή, γιατί για μια κατεξοχήν τουριστική επαρχία όπως είναι η Πάφος, αυτό το έργο είναι ζωτικής σημασίας. Άλλωστε, δεν τιμά κανέναν να είναι αυτή η πρώτη εικόνα σε κάθε ξένο επισκέπτη σε έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Αναφορικά με τον παραλιακό δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Γραμμίων, σε προσωπικό επίπεδο εκφράζω επιμέρου τις ευχαριστίες μου σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα για τη θέληση και συνεργασία που είχαμε, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες από το Τμήμα Πολυοδημίας και Εγγύσεως και ο φάκελος έχει προωθηθεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία εγγράφων προσφοριοδότησης για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνουμε πανέτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια και ενέργεια του Υπουργείου Μεταφορών για προώθηση των θεμάτων που απασχόλησαν. Είναι έργα που χρονολογούνται δεκαετίες, επί δικής μας διακυβέρνησης προωθήθηκαν οι διαδικασίες τους, γνωρίζουμε τα προβλήματα που είχε το Υπουργείο και παραμένει η επιθυμία μας να ολοκληρωθούν όσο πιο σύντομα. Παραμένουμε στη διάθεση του.